Τη στιγμή που η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια τσακίζουν κόκαλα, η κυβέρνηση σε ένα κρεσέντο υποκρισίας και πανικού, από τη μία ανακοινώνει μέτρα κοροϊδία της τάξης των 22 λεπτών του ευρώ την ημέρα για την ακρίβεια, και από την άλλη, με αυτό το νομοσχέδιο, εμέσων πλήσαφος απειλεί με κατασχέσεις σπιτιών, επιβάλλει και μονιμοποιεί φόρους και χαράτσια. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ λίγη ησυχία μέσα στην αίθουσα. Κύριε συνάδελφε, ελάτε και συνάδελφε. Τα δίνει όλα στο όνομα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, όπως μας λέει ο Πρωθυπουργός, για να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Γι' αυτό άλλωστε τα παίρνει από τους πολλούς για να ενισχύσει τους λίγους. Επιτίθεται στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα με σφοδρότητα, χωρίς να την απασχολεί η γενικευμένη ακρίβεια. Με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση πρώτον δίνει πισόπλατες μαχαιριές σε χιλιάδες δανειολήπτες, χρεωμένα ευάλωτα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία τόλμησαν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και τώρα εξαναγκάζει, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μεταβιβάσουν τα σπίτια τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο για τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Τα απειλεί προειδοποιητικά, λέγοντάς τους ότι σας δίνω τάχα μου μία δεύτερη ευκαιρία να μεταβιβάσετε την κυριότητα του σπιτιού σας σε ένα ιδιωτικό φορέα διαχείρισης. Κυριολεκτικά αυτά τα νοικοκυριά ζουν το μαρτύριο της σταγόνας, έχοντάς τα σε μια διαρκή ομοιρία, σε ένα διαρκές άγχος. Τους απειλείτε ότι αν δεν πληρώσουν νίκη στο σπίτι τους για 12 χρόνια, τις δόσεις δηλαδή, θα τους το πάρετε. Αθλειότητα στον κύβο. Δεύτερον, η κυβέρνηση προβάλλει το παραπληνητικό αφήγημα της μείωσης του έμφυα, που όχι μόνο δεν φτάνει για ασπιρίνες μπροστά στο ανελαίητο χτύπημα από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, αλλά για να επισημοποιήσει τη μονιμοποίηση του χαρατσιού στο λαό με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες θα αυξηθούν κατακόρυφα και θα συμπαρασύρουν αυτόματα φόρους κληρονομιάς, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις, τεκμήρια φορολόγησης πάνω στην πρώτη κατοικία, ανταποδοτικά τέλη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλά άλλα. Κερδισμένοι μέσα από αυτή την ιστορία θα είναι οι μεγαλοιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, σύν το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι μειωμένοι συντελεστές του έμφυα θα εφαρμόζονται επί αυτών των νέων αυξημένων αντικειμενικών αξιών, οι οποίες θα λειτουργούν ως αυτόματος κόφτης στο κοινωνικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στο επίδομα στέγασης, σε προβλεπόμενες εκπτώσεις του έμφυα και σε πολλά άλλα, σε περίπτωση που η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας θα ξεπεράσει τα προβλεπόμενα όρια. Πρόκειται λοιπόν για μια κλοπή με το γάντι, μια λογική χότζα, σου δίνω ψίχουλα και στα παίρνω όλα. Τρίτον, η κυβέρνηση με πρόσχημα την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη. Νομοθετεί την εκτόξευση του φόρου στο τσίπουρο και την τσεκουδιά σε υπερπολαπλάσια επίπεδα. Και όλα αυτά υπό την απειλή επιβολής κυρώσεων αν δεν συμμορφωθεί η χώρα μας προς τα υποδείξεις σε σχέση με τη φορολόγηση του τσίπουρου και της τσεκουδιάς. Από αυτήν την κατά τα άλλα δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση με το ανθρώπινο πρόσωπο που στην πραγματικότητα είναι μια ένωση της δικτατορίας του κεφαλαίου. Μιλάμε για πραγματική εξόντωση χιλιάδων ανδικούχων διήμερων αποσταγματοποιών, μικρών μεσαίων αποστακτηρίων εμφιαλωτηρίων. Θα συμπιέσει περαιτέρω το ήδη εξαλληλωμένο εισόδημα επίσης χιλιάδων αμπελοκαλλιεργητών, μικρών στην πλειονότητά τους, παραγωγών που διαθέτουν άδειες απόσταξης και θα οδηγηθούν κυριολεκτικά στο ξεκλήρισμα. Αυτές οι οδηγίες θα πλήξουν βάναυσα και τους καταναλωτές, αφού θα αναγκαστούν να πληρώνουν το τσίπουρο και την τσεκουδιά πολύ ακριβότερα. Να λοιπόν πώς προκύπτει η ακρίβεια, όχι μόνο με άμεσους φόρους, αλλά και με τους πιο αντιλαϊκούς έμεσους φόρους, όπως αυτοί των ειδικών φόρων, μόνο και μόνο για να κερδίζουν οι βιομήχανοι. Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών,
Η τιμή της τσεχουδιάς και του τσίπουρου, δύο ντόπιων παραδοσιακών αποσταγμάτων, θα προσεγγίσει αυτή των εισαγόμενων ποτών, όπως είναι το ουίσκι. Θα πληγεί υπέρμετρα η εγχώρια παραγωγή και η λαϊκή κατανάλωση. Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επικαλείστε συνέχεια όλοι σας, είναι ευθυγραμμισμένα στην εξυπηρέτηση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, βάζοντας πάνω από όλα τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των ποτοβιομηχάνων και των μεγαλοεισαγωγείων αλκοολούχων ποτών, που από καιρό είχα στοχοποιήσει το καθεστώς φορολόγησης του τσίπουρου και της σικουδιάς, ζητώντας επανειλημμένα την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, που φυσικά είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Ο φόρος στο τσίπουρο και την τσικουδιά και το χτύπημα σε αμπελιουργούς και καζανάριδες δεν είναι κεραυνός εν αθρία. Έχει μεθοδευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τον Ιούνιο του 2017, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε που υλοποιούσε το συμπληρωματικό μνημόνιο και τις κατευθύνσεις της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ που αφορούσε τα ποτά, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από ηθυλική αλκοόλη, άρα και το τσίπουρο και η τσικουδιά, θα πρέπει να έχουν τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Τη βρώμικη δουλειά την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το τεχνικό φάκελο που καταρτίστηκε το 2016 για τη γεωγραφική ένδειξη Τσίπουρο-Τσικουδιά, που προβλέπει ότι οι συγκεκριμένες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα εμφιολωμένα προϊόντα, αποκλείοντας το χήμα Τσίπουρο και Τσικουδιά των μικρών αμβικούχων και αμπελουργών. Και αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν υπήρχε καμία απαγόρευση στη χρήση του ονόματος ούτε από την ελληνική ούτε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπλένεται με τίποτα ερχόμενος εκ των υστέρων εδώ να καταθέσει τροπολογία για τα μάτια του κόσμου, να χαϊδέψει τους καζανάριδες για το έγκλημα που διέπραξε ο ίδιος στην άρση της παραδοσιακής ονομασίας Τσίπουρο-Τσικουδιά. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ολοκληρώνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Δεν είναι μόνο το πρόστιμο των 1.000 ευρώ που επέβαλε στα καταστήματα που χρησιμοποιούν τις ονομασίες Τσίπουρο ή Τσικουδιά για τη διάθεση του χήμα προϊόντος. Σήμερα, με τη ρύθμιση του άρθρου 35, κάνει άλλο ένα δωράκι στους ποτοβιομηχάνους, αφαιρώντας και τυπικά την ονομασία, ώστε να δημιουργήσει τα γνωστά παραθυράκια στον νόμο κατά το γνωστό κόλπο ΣΥΡΙΖΑ για να εκβιάζει τα καταστήματα με πρόστιμα. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικός εκβιασμός, είναι κλοπή. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην ίδια όχθη με τη φτωχομεσαία αγροτιά και τους αμβικούχους. Δηλώνουμε ξεκάθαρα την αμέριστη συμπαράστασή μας στα αιτήματα και στο δίκαιο αγώνα τους για να διασώσουν το προϊόν τους και κατ' επέκταση την αμπελοκαλλιέργεια που τόσο πολύ έχει χτυπηθεί από όλες τις δικές σας κυβερνήσεις. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο Κινάλ ΠΑΣΟΚ που τόσα χρόνια ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει σήμερα και εμφανίζονται τώρα ως όψιμοι υπερασπιστές του αγροτικού εισοδήματος των ελεύθερων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων μικρών επαγγελματιών. Όλοι μαζί συστρατεύονται στην υπεράσπιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και του μονοδρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με κατευθύνσεις της έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τους μικρομεσαίους αγρότες. Οι αμπελουργοί και οι καζανάριδες γνωρίζουν καλά ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής και καμία αυταπάτη. Είναι μονόδρομος να ενισχυθεί η οργάνωσή τους μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και το δυνάμωμα της συμμαχίας με την εργατική τάξη και τους αυτοαπασχολούμενους. Πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας, και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ πρωτοπορεί, να μην εφαρμοστούν τα παράδεκτα μέτρα για το Τσίπουρο και τη Τσικουδιά, να καταργηθούν όλοι οι άμεσοι και έμεσοι περιορισμοί της αγροτικής κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, για να επιβιώσουν οι μικρομεσαίοι αγροτεχνοτρόφοι, καζανάριδες και αμπελοκαλλιεργητές και να συνεχίσουν να παράγουν τσίπουρο και τσικουδιά με υψηλά ποιοτικά στοιχεία και προσιτή τιμή για τον ίδιο το λαό. Ευχαριστώ.